Mad Radio 106,2. Η νούμερο 1 επιλογή σου. Stay Mad. Mad Radio 106,2. Αθηνά, είσαι έτοιμη? Πάντα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη Fit Me Up by Riversong. Μπορούμε να καθίσουμε αφού είναι έτοιμη και η Αθηνά. Παιδιά, συγγνώμη για το γουνικό. Και καθώς είσαι έτοιμη και καθώς το φοράς, είναι πάρα πολύ ωραίο. Με γεια σου, δεν ξέρω το δικό σου. Το καβάτσα από το εδώ πέρα από το, την ομάδα μας, από την παραγωγή μας. Ωραία. Θέλω να μου πεις τώρα σε ποια παράσταση πρέπει να πάω. Καλά. Θα σου πω και για παράσταση, θα σου πω και περίεργο άθλημα. Σήμερα έχω έρθει με πάρα πολλά κέφια, παιδιά. Θα πάμε μια παράσταση πρώτα, γιατί είμαστε κουλτουριάδες. Θα πάμε να δούμε, παιδιά, τους άθλιους. Στο Ίδρυμα Μείζωνος Ελληνισμού έχει ξεκινήσει από τον Οκτώβρη, στο θέατρο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Είναι το έργο του Βίκτορο Σουγκό. Το cast είναι τρομερό. Αν σου πω τώρα ηθοποιήσεις, θα πάτε σε κεφαλικό. Γιατί θα είναι ο Ραφαήλ Αριστοτέλους, η Ελίνα Γιαννάκη, ο Παναγιώτης Δελαβίνιας, η Στεφανία Δράκου, ο Νικόλας Καλλιδόνης, ο Στέφανος Καλτσής, ο Δημήτρης Μπαμπανιώτης, ο Ρίνο Τζάνι, η Τζούλη Τσόλκα, ο Κωνσταντίνος Τσούμπαρης, ο Γιώργος Τσουρουνάκης, ο Γιάννης Φιλίππου. Είναι πραγματικά ένα θέατρο 22 καταξιωμένων και ταλαντούχων, το οποίο γίνεται χαμός. Χαμός. Μέχρι 30/10. Με αυτό το χαμό και με αυτή τη διάθεση θέλω να μου πεις και το περίεργο άθλημα. Εδώ είμαι για σένα, γιατί σήμερα θα πάμε να δούμε τι είναι το bed racing. Bed racing, ακούγεται και πάρα μόνο πολύ από τον ωραίο, τίτλο μπορεί να καταλάβετε. Λοιπόν, παιδιά, πρόκειται για έναν ετήσιο αγώνα 3 χιλιόμετρων που διοργανώνεται από τους κατοίκους του Knaresborough. Το είπα καλά. Τέλος πάντων, ας πούμε. Η κάθε ομάδα έχει 6 παίκτες και άλλον ένα πάνω σε ένα κρεβάτι. Αυτό είμαι εγώ. Εγώ λογικά θα είμαι αυτή που θα σπρώχνω, όπως καταλαβαίνετε. Η κάθε ομάδα έχει διακοσμητικό το κρεβάτι με το θέμα της χρονιάς, με το κρεβάτι να στηρίζεται σε 4 τροχούς. Η τελική πρόκληση του αγώνα είναι να διασχίσουν ένα ποτάμι. Αν νόμιζα είναι να μην με πάρει εμένα ο ύπνος στο κρεβάτι που θα κάθομαι. Όχι. Αλλά μπορούμε να πάμε να ακούσουμε Θοδωρή Φέρη τώρα. Και επιστρέφουμε. Πάμε και Θοδωρή Φέρη. Επιστρέψαμε σε Fit Me Up by Riversong. Και επειδή δίνουμε και απίστευτα δώρα, θέλω να μιλήσουμε για αυτό το εκπληκτικό brand. Που τους αγαπάμε πάρα πολύ, μας στηρίζουν πάρα πολύ και πολύ τους ευχαριστούμε, γιατί η Riversong είναι ένα brand έξυπνων συσκευών με παρουσία σε περισσότερες από 60 χώρες. Στην Ελλάδα το διαχειρίζεται αποκλειστικά η GlobalSat, που διαθέτει κορυφαία brand στο πορτοφόλιό της. Η Βιργινή θα μας πει και περισσότερες λεπτομέρειες και κληρώνουμε και δωράρα σήμερα. Λοιπόν, η γκάμα του Riversong αποτελείται από value for money gadgets όπως ασύρματα ακουστικά, wearables και power banks και το brand επικεντρώνεται στην υψηλή ποιότητα, τη χαμηλή τιμή, την ευκολία στη χρήση αλλά και την έξυπνη σχεδίαση. Δείξ' το! Το έχω! Εδώ ήδη έχω βγάλει δώρο. Το γουνικό, παιδιά, να δείξω. Είναι το Riversong Motive 7S. Μερικές από τις δυνατότητες του είναι δυνατότητα απάντησης κλήσεων χωρίς τη χρήση του smartphone σου, AI voice assistant, μέτρηση καρδιακών παλμών, μεγάλος αριθμός sport modes, GPS, μεγάλος αριθμός διαφορετικών watch faces, περιστρεφόμενη κορώνα και διάρκεια ζωής μπαταρίας για 7 ημέρες σε τυπική χρήση. Ένας χαμός, παιδιά, και τώρα θα σας δείξω εγώ τα Airmini Pro, θα πει Βιργινία μερικές λεπτομέρειες. Εντάξει, αφού θα ξαναπώ. Θα ξαναπώ ότι δεν πειράζει, είναι Riversong Airmini Pro, καινούρια, σε 5 χρώματα, για να διαλέξετε αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Με τη fast charge λειτουργία φορτίζεις 5 λεπτά και απολαμβάνεις 120 λεπτά χρήσης. Ποιοτικό environment cancellation, αυτόματη σύνδεση με το άνοιγμα και αδιαβροχοποίηση σε νερό, υδρότα και σκόνη. Αυτά λοιπόν εμείς τα δίνουμε δώρο. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ακολουθήσετε τα βήματα τα οποία θα εμφανιστούν σε πολύ πολύ λίγο στην οθόνη σας. Να μπείτε στο MAD κάτω Παύλα TV, γιατί την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου κληρώνουμε και μπορεί να είστε εσείς ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει αυτά τα υπέροχα δώρα. Εγώ ζηλεύω πάρα πολύ, θα θέλω πολύ να τα κερδίσω. Πάμε τώρα σε Do It Like a Star. Θέλω να μας πει σήμερα, γιατί εμένα αυτή είναι από τις αγαπημένες μου και έχω μεγαλώσει με τις Pussycat Dolls. Είναι η τραγουδίστρια, η leader των Pussycat Dolls, που πλέον δεν υπάρχουν. Βέβαια, είναι η Νικόλ Σέζιγκερ. Το είπα καλά. Το είπες πολύ καλά. Λοιπόν, να δώσω μία παραπάνω πληροφορία. Τι είχαν βγάλει ένα τραγουδάκι πριν 2 χρόνια, οπότε εγώ περιμένω μήπως συνεχίσουνε. Μ' αρέσει σαν γκρουπ.
Εμένα μου αρέσουν. Μακάρι, εσύ τα μουσικά τα ξέρεις σίγουρα καλύτερα από μένα. Λοιπόν, θα σας πω τα tips της γυμναστικής της. Γυμνάζεται 30 με 45 λεπτά, 3 φορές την εβδομάδα, δεν κάνει υπερβολές. Γυμνάζεται μόνο τα πρωινά. Διαφοροποιεί συχνά τις ασκήσεις που κάνει για να είναι πιο ενδιαφέρουσα η προπόνησή της και προτιμάει τη μέθοδο γυμναστικής HIIT. Το πρόγραμμα διατροφής της περιλαμβάνει στο πρωινό αυγά με τόστ σολομού, μπέικον ή βρώμη με γάλα, μεσημεριανό σούπα ή σούσι, σνακ αμύγδαλα, λωρίδες καρότου και κομματάκια γαρίδας, βραδινό τρώει οτιδήποτε από μακαρόνια και ρύζι μέχρι κρέας και σαλάτα, την αγαπάμε γι' αυτό και την αγαπάμε ακόμα περισσότερο γιατί στα cheat days της περιλαμβάνει πίτσα, τηγανιτές πατάτες, chips ξιδιού, τα αγαπημένα μου και μεξικάνικο. Πάμε να ακούσουμε μουσικούλα. Πάμε να ακούσουμε μουσικούλα. Είναι γυναικάρα, παιδιά. Λογικό είναι να έχει τέτοιο σώμα το κορίτσι. Φύγαμε. Θα χορεύω λίγο πιο γιο σήμερα. Επιστρέψαμε. Εσύ χορεύεις πιο γιο και πριν πάμε σε πολύ πολύ ενδιαφέροντα. Σε ενδιαφέροντα πράγματα, ενδιαφέρον καλεσμένο. Αυτό, ενδιαφέροντα πράγματα και ενδιαφέρον καλεσμένο. Ευτυχώς που σε έχω φέτος, Αθηνά. Να πούμε λίγο για το brand Riversong. Αλλημόνο, το αγαπημένο σου. Αγαπάμε και μας στηρίζει τόσο πολύ. Είναι το αγαπημένο μας, παιδιά. Το αγαπάμε, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι εδώ πέρα μαζί μας στο Fit Me Up by Riversong, γιατί η Riversong είναι ένα brand έξυπνων συσκευών με παρουσία σε περισσότερες από 60 χώρες. Στην Ελλάδα το διαχειρίζεται αποκλειστικά η Global Start, η οποία διαθέτει κορυφαία brand στο πορτφόλιό της. Η Βιργινία θα μας πει και περισσότερες λεπτομέρειες. Η γκάμα λοιπόν του Riversong αποτελείται από value for money gadgets όπως wearables, ασύρματα ακουστικά και power banks. Το brand επικεντρώνεται στην υψηλή ποιότητα, τη χαμηλή τιμή, την ευκολία στη χρήση αλλά και την έξυπνη σχεδίαση. Θα δείξω ρολογάκι, Θα δείξω ρολογάκι μια και έδειξε πριν εσύ. Ωραία, και θα σα μιλήσω εγώ, παιδιά, λίγο για το ρολόι τη Βιργινία που είναι το Riversong Motive 8 Ultra, το οποίο το έχουμε δώσει στο διαγωνισμό στο παρελθόν, δίνουμε το 7 αυτήν την εβδομάδα. Διαθέτει HD οθόνη με μεγαλύτερα icons, δυνατότητα παρακολούθηση εφαρμογών μέσα από notifications στο διαφόρων apps, εννοείται μέτρηση καρδιακών παλμών, επίπεδου στρες και οξυγόνου και φυσικά περισσότερα από 100 sports modes. Διάρκεια ζωής μπαταρίας 5 με 7 ημέρες, κυρίες και κύριοι. Χαμός! Πάρα πολύ ωραία τα είπες, Αθηνά. Βέβαια, αυτό που δίνουμε μαζί με το Motive 7S αυτή τη βδομάδα είναι τα Riversong Air Mini Pro. Είναι καινούρια. Είναι διαθέσιμα σε 5 χρώματα για να διαλέξετε αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα και με τη Fast Charge λειτουργία φορτίζεις 5 λεπτά και απολαμβάνεις 120 λεπτά χρήσης. Έχουν ποιοτικό Environment Cancellation, αυτόματη σύνδεση με το άνοιγμα και αδιαβροχοποίηση σε νερό, υδρότα και σκόνη. Πάμε στο καλεσμένο μας τώρα. Πάμε να υποδεχτούμε σούπερ καλεσμένο, γιατί εδώ στο πλευρό μας είναι ο Δημήτρης Στρακιώτης. Αθλητής τοξοβολίας στην Εθνική Ελλάδα. Δημήτρη, παρείς να περάσεις. Είμαι λίγο μαζονάκι σήμερα, συγγνώμη. Δημήτρη, τι κάνεις? Κάθε, σε ευχαριστούμε πολύ που ήρθες εδώ πέρα στην παρέα μας. Είμαι λίγο κρυουλιάρα σήμερα, με παρεξηγήσεις. Κάνουμε έτσι και μια πλάκα εδώ πέρα στο πλατό. Ακριβώς όπως τα λέει η Αθηνά, εσύ θέλω να μου πεις όμως σε τι φάση είσαι, σε τι φάση σε επιτυχαίνουμε, τι κάνεις αγωνιστικά. Αυτή τη στιγμή γυρίσαμε την προηγούμενη εβδομάδα από Ολλανδία, από έναν πολύ σημαντικό αγώνα. Συσσαγωγικά ήταν η πρώτη μου φορά που πήγα και στο εξωτερικό σε αγώνα εσωτερικού χώρου, ο οποίος πήγε αρκετά καλά. Τώρα έχουμε ένα τρίμηνο, τετράμηνο περίπου off, αλλά σε γενικές γραμμές ήταν μια πολύ δυναμική χρονιά. Πολύ στρεσογόνα κατά κύριο λόγο και τώρα είναι το break μου. Τι ωραία. Ειδικά η λέξη break νομίζω ότι είναι τέλεια. Θέλουμε όμως να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή και να μας πεις πώς ξεκίνησε να ασχολείσαι, ρε παιδί, με την τοξοβολία, γιατί είναι και ένα άθλημα που δεν είναι, ξέρεις, τόσο basic. Το λάθος ξεκίνησε πριν από 16 χρόνια. Τέλεια. Ο πατέρας μου έκανε από πολύ παλιότερα και είπε πως τον χώρο το γνωρίζει εισαγωγικά. Γνώριζε και τον προπονητή μου, τον πρώτο προπονητή μου τότε. Και μαζί με τον αδερφό μου, εγώ περίπου στα 6 χρονών, το οποίο πλέον είναι 8 και πάνω για να ξεκινήσει ένα παιδί, ξεκινήσαμε τοξοβολία σε μία αυλή, σε εισαγωγικά, και μετά χτίστηκε σύλλογος πάνω σε μένα και στον αδερφό μου και από εκεί ξεκινήσαμε μετά από 16 χρόνια και έχω αρκετές εμπειρίες και με εθνικές και με πολλά άλλα πράγματα. Τι είναι αυτό που ξεχωρίζεις στο άθλημα της τοξοβολίας και γιατί θα συμβούλευε σε κάποιον να ξεκινήσει? Νιώθω πως σου δίνει περισσότερο την αυτοσυγκέντρωση και αυτοέλεγχο. Γιατί καθαρά είσαι εσύ και ο στόχος. Δεν υπάρχει κάποιος ενδιάμεσος παράγοντας, δεν υπάρχει όπως στο ποδόσφαιρο κάποιος που μπορεί να προκαλέσει κάποιο φάουλ, κάποιο tackling ή ένα άδικο judgment. Είσαι εσύ ο στόχος, άμα κάνεις λάθος φαίνεται εκείνη τη στιγμή και γι' αυτό βοηθάει πάρα πολύ και σε μετέπειτα πράγματα στη ζωή, όπως είναι και το πανεπιστήμιο που αυτή τη στιγμή είμαι μέσα. Εντάξει, έχει μείνει λίγο πίσω λόγω
προπονήσεων, αγώνων που πέφτουν την ίδια στιγμή. Ναι. Καταλαβαίνω πού πρέπει να δίνω βάση στα λάθη μου, πού πρέπει να βελτιώνομαι και είναι πολύ ένα άθλημα αυτοβελτίωσης. Ακόμα και έρευνες και στο κομμάτι του στερεσογόνου παράγοντα βοηθάει πάρα πολύ. Ακόμα και στη Γαλλία συνταγογραφείται σε μερικές περιπτώσεις σε ανθρώπους να κάνουν τοξοβολία. Καλέ, αρχικά έχω πάθει σοκ με το πόσο διαβασμένος είσαι για το άθλημά σου. Δηλαδή, αυτό είναι πολύ σπάνιο και τα λες και πολύ ωραία. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι, ξέρεις, σε πιο απλά πράγματα. Τι περιλαμβάνει μια προπόνηση ενός άνθρωπου που ασχολείται με τοξοβολία? Διαθέτεται, δηλαδή, κάνετε και βάρη, ρε παιδί μου, κτλ. Ή καθαρά στόχο? Εντάξει, δεν είμαι και το πιο τέλειο παράδειγμα, αλλά σε πολλές περιπτώσεις ακόμα και εγώ κάνω βάρη. Υπάρχει και το αερόβιο πάρα πολύ μέσα στην άσκηση, γιατί okay, θα είσαι για 100 βέλη μέσα στον αγώνα, αλλά όλη η υπόλοιπη προετοιμασία ξεκινάει από πίσω. Σε πρωταθλητικό επίπεδο, το σημείο που κάνω εγώ αυτή τη στιγμή είναι περίπου 5 με 6 προπονήσεις τη βδομάδα, κάποιες φορές σε όγκο βελών, περίπου 1500 βέλη την βδομάδα. Αλλά όταν μπαίνουμε πριν από αγώνες είναι περίπου λίγο πιο μειωμένες οι προπονήσεις και πιο ποιοτικός ο έλεγχος. Όπως και σε άλλα αθλήματα, δεν πας και κάνεις έναν μαραθώνιο, δουλεύεις κάποια κομματάκια και μετά πηγαίνεις στον αγώνα για να τα δώσεις όλα. Το ίδιο είναι και σε εμάς. Και πολύ σημαντικό είναι κιόλας και ο ψυχολογικός τομέας, γιατί το άθλημα δεν είναι κατά κύριο λόγο ένα ενεργειακό άθλημα, είναι περισσότερο στατικό θα μπορούσε να το πει κανένας, αλλά η ψυχολογία είναι το 80-20. Λοιπόν, θα σταθώ λίγο σε αυτό που είπες για τις δυσκολίες και για την ψυχολογία σου και θα ήθελα να μου πεις, επειδή πρωταθλητισμός συνεπάγεται με θυσίες και με δυσκολίες, πώς έχεις καταφέρει εσύ να φτάσεις εκεί που είσαι και ποιο ήταν το στήριγμά σου, από πού αντλούσες δύναμη προκειμένου να φτάσεις σε αυτό το επίπεδο? Εντάξει, τα πρώτα χρόνια ήταν λίγο πιο, το βλέπω και για παιχνίδι και δούλευε κατά κύριο λόγο και έτσι, ήταν και ένα escape from reality θα μπορούσα να πω, γιατί εντάξει, όντας ένα παιδί το οποίο στο γυμνάσιο και στο λύκειο ασχολούμαι με αθλητισμό, δεν είχα πολύ χρόνο ούτε για να πάω σε χώρες περίδες, ούτε σε τετραήμερες, μόνο πενταήμερη πήγα στην τρίτη λυκείο, οπότε καταλαβαίνετε προς τα που πηγαίνει το κομμάτι. Μου δίνει μια αλλαγή χώρου και όταν τελείωσα με το σχολείο και το πανεπιστήμιο, απλά είπα ότι αυτό με βοηθάει πάρα πολύ στον εαυτό μου και θέλω να το δοκιμάσω και σε ένα πρωταθλητικό επίπεδο. Άλλαξα προπονητή με το που τελείωσα με τις Πανελλήνιες και μπήκα στη σχολή μου, ο οποίος ήταν και το βασικότερο στήριγμα. Βέβαια, εντάξει, από πίσω είναι σίγουρα και η οικογένειά μου, κατά μεγάλο παράγοντα. Και κάποιοι άνθρωποι που από πίσω, όπως και ο σύλλογός μου, αλλά και ένας άνθρωπος ο οποίος με βοηθάει πολύ παραπάνω, το άτομο που μου φέρνει εξοπλισμό, που σε όλες τις δύσκολες στιγμές έχουν σταθεί πάρα πολύ. Οπότε μετά από ένα σημείο ξεκινάω και λέω ότι δεν το κάνω μόνο για μένα. Και πλέον και μαζί με τους φίλους μου, με τους κολλητούς μου, επειδή τα συζητάμε και οι υπόλοιποι δεν ασχολούνται σε τόσο μεγάλο βαθμό στο κομμάτι του αθλητισμού, είναι και από εκεί ότι λέω το κάνω για όλη την παρέα μου, το κάνω για όλα τα άτομα που με στηρίζουν και δεν είναι μόνο μια ατομική προσπάθεια, είναι συνολική. Φανταστικά, θα πάμε σε ένα πολύ πολύ γρήγορο break. Τι ωραία. Το ξέρω, της άρεσε πάρα πολύ, μ' άρεσε θα αυτό της το δώσω τέλος. Λίγο χρόνο. Πάμε να ακούσουμε κάτι ανεβαστικό, πάμε να ακούσουμε Don't Call Me Up και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε εδώ πέρα με τον Δημήτρη, πρωταθλητή στην τοξοβολία. Και θέλω να το πιάσουμε από εκεί που το αφήσαμε και επειδή μιλάγαμε για δυσκολίες, για θυσίες, για πράγματα τα οποία, εντάξει, όπως και να έχει, είναι απαραίτητα. Δεν θα πω ότι είναι τα κακά του αθλητισμού, είναι απαραίτητα. Θα ήθελα να πάμε σε κάτι έτσι πιο ευχάριστο. Θα ήθελα να ξεχωρίσεις έναν αγώνα που σου έχει μείνει ανεξίτηλος στη μνήμη σου και να μας πεις λίγο γι' αυτόν. Υπάρχουν δύο. Ένας είναι για καλό λόγο και ο άλλος ήταν για παρακρύπνηση. Το 2021 ερχόμαστε από έναν αγώνα μετά την Τουρκία που φέρνουμε το πρώτο μετάλλιο σε ευρωπαϊκή διοργάνωση στην Ελλάδα μαζί με το ομαδικό μου, τουλάχιστον στο δικό μας κομμάτι, του σύνθετου τόξου, γιατί υπάρχουν δύο τόξα, το σύνθετο και το Ολυμπιακό. Και εγώ καλούμαι να πάω στην Πολωνία για έναν αγώνα παγκοσμίου επίπεδου στους νέους, στον οποίο πηγαίνω χάλια. Δηλαδή ήταν όλα να πάνε κατά εκεί. Και ο προπονητής, Παρασκευή και 13 ήταν. Λιγάκι, κάπως έτσι. Και ο προπονητής μου εκείνη τη στιγμή μέσα στον αγώνα, όταν γυρίσαμε στο ξενοδοχείο, μου λέει: από εδώ θα φύγεις
ως καλύτερος αθλητής ή απλά θα το δεις ως ένα χόμπι και θα καταλάβεις ότι κάποια στιγμή αυτό θα σταματήσει. Και μετά από 2 χρόνια μπορώ να πω ότι μου έδωσε πολύ μεγαλύτερο κίνητρο από αυτό που περίμενα και με έκανε λιγάκι να οριμάσω κιόλας σε ένα πρώιμο επίπεδο. Ο δεύτερος αγώνας που μπορώ να ξεχωρίσω πάρα πολύ ήταν φέτος στην Κίνα που πήγαμε στην Παγκόσμια Πανεπιστημιάδα και υπήρξαν κάποιες συγκυρίες στις οποίες καλεστήκαμε να πάμε χωρίς προπονητή. Οπότε βρεθήκαμε σε μια χώρα τελείως ξένη για εμάς, εγώ μαζί με άλλη μια αθλήτρια και ένιωσα εκείνη τη στιγμή ότι okay, ήρθε η ώρα ότι όλα αυτά που δοκιμάζω πλέον που ο προπονητής μου, γιατί εκείνη την περίοδο έφευγε και για την Ολλανδία μόνιμα, ότι έχω μείνει πλέον σε ένα επίπεδο στο οποίο πρέπει να είμαι και λίγο μόνος μου. Και ξεκίνησα να βγάζω μια μεγαλύτερη πειθαρχία και έναν αυτό τον οποίο δεν τον είχα ξαναδεί και τον οποίο έχω κρατήσει μέχρι και τώρα, γιατί νιώθω πως εκείνη τη στιγμή απλά έκανα το switch και είπα εντάξει, τελείωσε. Πλέον πρέπει να κάνεις stand-by σε αυτό που είσαι πλέον στην τοξοβολία και στη ζωή σου γενικότερα. Οπότε αυτές οι 2 στιγμές ξεχωρίζω. Εντάξει, στην Κίνα μπορεί να μην πήραμε μετάλλιο, αλλά ήμουν πάρα πολύ κοντά. Δηλαδή, για ένα βέλος. Εντάξει, αυτό νομίζω εντωμεταξύ, το ένα βέλος ή το ένα χιλιοστό είναι πάντα που σε έναν αθλητή είναι αυτό που μένει. Μίλησες πάρα πολλές φορές τώρα για το κομμάτι της πειθαρχίας και καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι το οποίο το έχεις δουλέψει. Δεν υπάρχουν όμως αντιπερισπασμοί, ρε παιδί μου. Τέλειο το σαρδάμο. Αντιπερισπασμοί. Πες το, μπράβο. Αντιπερισπασμοί. Αντιπερισπασμοί σε αυτό το κομμάτι, ειδικά όταν είσαι νέος σε ηλικία. Όταν έχεις μεγαλώσει εισαγωγικά με έναν τρόπο που να λες okay, δεν πρέπει να κάνω υπερβολές σε κάποια κομμάτια. Παραδείγματος χάρη στις ώρες που κοιμάσαι λίγο πριν τους αγώνες, στον τρόπο με τον οποίο προπονείσαι πριν τους αγώνες. Γιατί όταν είναι σε διάστημα break ή του off-season, εντάξει, εκεί μπορούμε να κάνουμε μερικές αντισταλίες. Κατά κύριο λόγο το μυαλό είναι συγκεντρωμένο στο τι κάνεις εκείνη τη στιγμή και στο τι θες να φέρεις σαν αποτέλεσμα. Ποτέ δεν σκέφτομαι βέβαια το πρέπει να πάω σε ένα αγώνα και να φέρω αποτέλεσμα. Όπως όσες φορές το έχω κάνει αυτό, φεύγω από τις πρώτες διαδικασίες του αγώνα. Και γι' αυτό πλέον έχω μπει σε ένα mood στο οποίο λέω: okay, έχω κάνει μια σωστή προετοιμασία. Δεν χρειάζεται ούτε να πάω έξω για πάρτι μέχρι να φύγω τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τους αγώνες. Δεν βγαίνω ούτε σε κλαμπ ούτε σε πάρτι. Μαζεύομαι πολύ λίγο με τους φίλους μου γιατί. Καλώς ή κακώς περάσαμε και μια φάση τα τελευταία 2 χρόνια που μπορεί να πήγαινες κάπου και ξαφνικά για 15 μέρες να σου είναι στο σπίτι σου, no. Επειδή είσαι άρρωστος. Οπότε πλέον έχω μια μικρή πειθαρχία σε αυτό το κομμάτι. Το μόνο που μου διαφεύγει, στο οποίο με βοηθάει πάρα πολύ και ένας προηγούμενος καλεσμένος, ο Βασίλης Καραμανίδης, ο διατροφολόγος μου. Είχα ξεκινήσει πολύ μια διαδικασία να χάσω κάποια κιλά. Και βασικά να φτιάξω το σώμα μου περισσότερο για να μπορώ να αντέχω και τις μακροχρόνιες περιόδους στους αγώνες και καλώς και καλώς να έχω και ένα mental boost γιατί δίνει πολύ αυτό. Φέτος είναι η μόνη χρονιά που λιγάκι τα τσουγκρίσαμε εισαγωγικά με τον Βασίλη γιατί είχα και μια πολύ μεγάλη ατυχία στην αρχή της χρονιάς με τον εξοπλισμό μου να υπάρχει βασικά μια τεράστια κλοπή στο ΆΚΑ στο οποίο απλά ο εξοπλισμό μου μέσα σε ένα βράδυ δεν υπήρχε. Οπότε εγώ έπρεπε ξανά να κάνω rebuild τα πάντα πριν τους αγώνες. Λοιπόν, και επειδή η τοξοβολία σημαίνει στόχος σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, θα ήθελα να μας πεις εσύ τον επόμενο στόχο σου. Ο επόμενος στόχος, κατά κύριο λόγο, είναι η πρόκριση πιθανώς στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Βερολίνο. Συγγνώμη, στη Γερμανία. Δεν θυμάμαι σε ποια πόλη είναι πέρσι. Μακάρι να είναι στο Βερολίνο, γιατί είναι πολύ ωραία να ξέρεις. Ήταν πέρσι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, στο οποίο δυστυχώς δεν συμμετείχα, γιατί ήταν μόλις που γυρνούσα από Κίνα. Οπότε κοιτάω προς τα εκεί, κοιτάμε για μια καλή εμφάνιση. Ελπίζουμε όλοι να πάνε καλά, γιατί δυστυχώς φέτος είναι η Ολυμπιακή χρονιά και λίγο παραπάνω τα φώτα παίρνει το Ολυμπιακό τόξο και όχι το δικό μου αγώνισμα. Οπότε μένουμε λιγάκι στο. Όχι στο ράφι, αλλά σε αναμονή να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Και εκτός τοξοβολίας, που και εκεί τώρα το κοιτάω λίγο παραπάνω, να πάρω και το πτυχίο μου, γιατί καλώς ή κακώς, εφόσον είναι και η χρονιά φέτος που μου αφήνει λίγο παραπάνω χρόνο, να κινηθώ προς τα εκεί. Σε φανταστικά. Πραγματικά να τα πετύχεις όλα, Δημήτρη. Έλα και στη μέση.
Λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας. Αυτό ήταν το Fit Me Up by Riverson και για σήμερα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Εννοείται ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δημήτρη και πάλι που ήταν εδώ μαζί μας. Μέχρι τότε. Φιλιά και πολλά.